Είχε πει ότι η Άνοιξη το 1991 δεν είχε ψηφιστεί με 12 από την Κύπρο. Καλά τα λέω. Τα λέει σωστά. Ο Τάσος Τρίφωνας όμως, μέσα από την εκπομπή την οποία κάνει το The Chase, εντάξει το τηλεπαιχνίδι, ναι, δίνει την απάντησή του στον Ανδρέα. Τι ακριβώς. Για πάμε να δούμε. Κωνσταντίνε, ποιο όργανο έκανε τέτοια παραφωνία που χαντάκωσε την ερμηνεία της Σοφίας Βόσου το 1999 με το τραγούδι «Άνοιξη»? Το γάμα, σαξόφωνο. Το γάμα, τραγικό. Δώστε προσοχή. 1999 είμαι επιτροπή της Κύπρου που ψηφίζει στην Eurovision. Με έβαλε ο κύριος. Ναι. Ο οποίος ήταν υπεύθυνος της επιτροπής. Η Βόσου, μεγάλη φίρμα στην Κύπρο και ο μικρός. 91 δεν είπα. Είπα 99. Το 91. Το 91. Στη Ρώμη. Λοιπόν. Πάλι κέρδισε η Σουηδία. Ναι, πάλι κέρδισε η Σουηδία με την Καρόλα που είχε τις ίδιες ψήφους με την Αμινά. Λοιπόν. Ξέρεις, να ψηφίζουμε την Ελλάδα. Είχαν έρθει, θυμάσαι, είχαν έρθει ο μικρούτσικος με τη Βόσου πόσο καιρό εδώ και κάναν και Πάσχα με σένα, με την Παπαμιχαήλ κτλ. Τελικά τους δώσαμε 10 γιατί ήταν τραγική η εμφάνιση. Δεν έφταιγαν αυτοί. Είχαν ένα σαξοφωνίστα, αρρώστησε ένα σαξοφωνίστα στη ΡΑΗ. Φέρανε έναν έτσι ηλικιωμένο τελευταία στιγμή. Δεν το εύκαλε με τα πνευμόνια του. Ήταν και θαυμάσια η ερμηνεία του Ισπανού. Πολύ ωραία. Και το κατέστρεψε. Αλλά βγήκε ο μικρούτσικος πριν λίγες μέρες. Το είδες, Μαρίε? Και μας έκραξε που δεν τους δώσαμε 12. Έπρεπε να τους δώσουμε 12, συμφωνώ. Θυμούμαι που σας μουρμουρούσα, αλλά. Τέλος πάντων. Όπως και την πρώτη χρονιά. Ποια πρώτη χρονιά? Η Ελλάδα μας έδωσε 12, εμείς της δώσαμε 6. Ναι, μετά. Σωστά, με το Μόνικα. Μια-δύο φορές το κάναμε ενώ στο άλλο, μετά όμως ναι. Συμμορφωθήκαμε και πάμε σταθερά. Περίμενε και το 83, εμείς τους δώσαμε 12 στο Μουλές και αυτοί δεν δώσαν τίποτα στο Σταύρο Σίδερα και στην Κωνσταντίνα. Ναι. Μα δεν έκανε ένα λάθος. Το πήγε όλο λάθος ο άνθρωπος. Ένα βήμα πιο κάτω. Ναι, και βλέπεις τη Βόσου που συντρομάσσεται, κάποιον έναν έτσι. Πρέπει να το σαξόφωνο έφταιγε. Καλά, αυτό το ξέρουμε και το σαξόφωνο ότι έφταιγε, αλλά. Φόρτωσα. Δεν φόρτωσα. Α, γιατί σε αλλά επειδή είναι φίλος μου και τον εκτιμώ πολύ, φίλος μας. Ο Τάσος, αυτά είναι όχι απλά δικαιολογίες, είναι φτηνές δικαιολογίες απέναντι σε μια πολιτική. Γιατί τότε ψήφιζαν επιτροπές. Δεν ψήφιζε ο κόσμος. Σωστά. Απέναντι σε μια λογική μιας επιτροπής του ΡΙΚ, γιατί από το ΡΙΚ προέρχεται, όπου βρήκαν, δηλαδή αν υπήρχε ένας λόγος που ο σαξοφωνίστας πήγε να καταστρέψει, που είναι μία φράση, όλοι τη στυλιτεύσαμε, αλλά είναι δυνατόν ένα τέτοιο κομμάτι, μια τέτοια στιχουργία, όχι επειδή είναι δικά μου, μια τέτοια ερμηνεία, ένα τέτοιο τραγούδι γενικότερα, σε εποχές Eurovision, που συνήθως οι χώρες θέλανε ό,τι χειρότερο. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του απέδειξε τη δύναμη που έχει, παραμένει και σε κάθε του άκουσμα, επαναλαμβάνω, όχι επειδή είναι δικό μου, βλέπεις τη διαφορά απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Παίρνεις μία φράση ενός, δεν θα πω δικαιολογημένο, γιατί ένας μουσικός οφείλει μέσα από την παρτιτούρα να παίξει και αν δεν μπορεί να το παίξει, να πει στην πρόβα, γιατί δεν έγινε πρόβα. Είχε γίνει την προηγούμενη με τον κανονικό σαξοφωνιστή. Όπα, αυτό δεν το ξέραμε. Και ήτανε, μου το θύμισε η Σοφία από ένα βίντεο. Ήτανε η πρώτη φορά που όταν τέλειωσε κομμάτι, η συμφωνική ορχήστρα σηκώθηκε όρθια, σε κανέναν άλλον δεν το έκανε, και χειροκρότησε. Ξέρετε πώς χειροκροτούν στη συμφωνική ορχήστρα? Γυρίζουν από πίσω, Φερρυπίν, το βιολί και χτυπάνε το δοξάρι. Το δοξάρι. Σηκωθήκανε όλοι, κάνανε υπόκληση και κάνανε. Και μάλιστα σχολιάστηκε και από τους Ιταλούς. Πρώτη φορά, λέει η συμφωνική ορχήστρα, παραδέχεται αυτό τον τρόπο. Πάντως για τον Τάσο Τρίφωνος, αυτός ήταν ο λόγος που πήραμε. Αυτό που παραδέχθηκε ο κόσμος γενικότερα αγκαλιάζοντας ένα τραγούδι να το κάνει και διαχρονικό, δεν το παραδέχτηκε η επιτροπή τότε του ΡΙΚ, που είχαμε πάει και όλο το Πάσχα, αλλά στο Πάσχα, όταν θα φέρω μια σειρά τραγουδιών τα οποία είναι κατάπτυστα και έχουν πάρει δωδεκάρια από τους Κύπριους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τον πειράζει αν φαλτσάρισε ο μουσικός που δεν είναι ευθύνη ούτε του τραγουδιού, ούτε του συνθέτη, ούτε του τραγουδιστή, ούτε του στιχουργού. Τι μας λες, ρε Τάσο, λοιπόν, και σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά απλά δεν μπορώ να σου κρατήσω καμία κακία, ούτε να θίξω το λογικό σου σύστημα, γιατί είσαι ένας πολύ γλυκός και έξυπνος άνθρωπος. Αυτά όμως όχι σε μένα. Πες τα κάπου που να περνάει.